Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα απίστευτο θρίλερ με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες. Με το Λευκό Οίκο να μιλά για βελτίωση της υγείας του και αξιωματούχους του κύκλου του να μιλούν για κρίσιμα 24ωρα. Την ανησυχία από τις αντικρουόμενες πληροφορίες προσπάθησε να διασκεδάσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου Walter Reed που βρίσκεται ανεβάζει στο Twitter αυτό το βίντεο για να δείξει πως είναι καλά και πως έχει ακόμα τον πλήρη έλεγχο. Βέβαια, πίσω από τις λέξεις του κρύβεται ο φόβος για την νόσο που μέχρι σήμερα υποτιμούσε. I just want to tell you that I'm starting to feel good. You don't know over the next period of a few days. I guess that's the real test. So we'll be seeing what happens over those next couple of days. Προσπάθησε βέβαια να καθησυχάσει το φόβο που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα για ενδεχόμενο κενό εξουσίας στη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. I'm doing well. I want to thank everybody. I'll be back. I think I'll be back soon. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα και αυτές τις φωτογραφίες του Αμερικανού Προέδρου να εργάζεται μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει φτιαχτεί στο νοσοκομείο. Είχε προηγηθεί ένα απίστευτο θρίλερ γύρω από την υγεία του Τραμπ με τους γιατρούς του Αμερικανού Προέδρου να εμφανίζονται καθησυχαστικοί. The team and I are extremely happy with the progress the president has made. Thursday he had a mild cough and some nasal congestion and fatigue, all of which are now resolving and improving. He's in exceptionally good spirits, and in fact, as we were completing our multidisciplinary rounds this morning, the quote he left us with was, "I feel like I could walk out of here today." Και πηγές μέσα από το Λευκό Οίκο να λένε πως τον πρόεδρο χορηγήθηκε οξυγόνο, πως οι ζωτικές του λειτουργίες δεν είναι πολύ καλές και πως οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες. Καθημερινά αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού και επίκεντρο παραμένει η Αττική. Οι εικόνες συνωστισμού σε πλατείες προβληματίζουν τους επιστήμονες, όπως και η εστία στο γυροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά και τα κρούσματα στο εργοστάσιο στην Πέλα. Η εποχική γρίπη είναι πρώτων πυλών και οι ειδικοί φοβούνται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πιεστεί. Καθημερινά τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται στη χώρα, με το επίκεντρο να παραμένει η Αττική, που και χτες εντοπίστηκαν 123 κρούσματα. Δύο ηλικιωμένοι κατέληξαν σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη ανεβάζοντας το μακρύ κατάλογο των θυμάτων. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες συνωστισμού συνεχίζονται. Νεαροί μαζεύονται στην πλατεία Βαρνάβα. Ασφυκτική η κατάσταση και στο Μοναστηράκι. Η εικόνα στην Αττική συνεχίζει να προβληματίζει τους επιστήμονες. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν είναι τα πράγματα, θα έλεγε κανείς, θετικά. Αυτό που φαίνεται σίγουρα είναι ότι υπάρχει μια χαλάρωση γενικότερα. Μιλώντας στο Open, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να κλείνουν από τις 10 το βράδυ τα καταστήματα εστίασης, χωρίς να το αποκλείσει σε περίπτωση που, όπως είπε, πολλαπλασιαστούν τα κρούσματα. Ουδέποτε είπα ότι θα κλείνει η εστίαση στις 10. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο τραπέζι, δηλαδή, λέτε, ούτε κατά διάνοια. Ακούσε το, ούτε κατά διάνοια στην εποχή που ζούμε στα μέτρα, καλό είναι να μην το λέμε. Αλλά. Κατά διάνοια όλα υπάρχουν. Mm-hmm. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Όλα αυτά ενώ έχει σημάνει συναγερμός με εστίες υπερμετάδοσης όπως το γυροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα που μετρά 47 κρούσματα, από τα οποία 42 σε ηλικιωμένους. Οι έλεγχοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, σε μικρή απόσταση από το γυροκομείο που σημειώθηκε η έκρηξη κρούσματων πριν από λίγες ημέρες. Από τα χθεσινά 357 δείγματα στον Άγιο Παντελεήμονα βγήκαν 8 θετικά. Μετά τα 114 κρούσματα που βρέθηκαν σε εργοστάσιο στην Πέλα, οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί άλλα 11 κρούσματα, ενώ μέσα στη μέρα αναμένονται νέα αποτελέσματα. Οι επιστήμονες ανησυχούν καθώς πλησιάζει η περίοδος της εποχικής γρίπης. Είναι μια περίοδος ακόμα που δεν υπάρχει γρίπη στην Ελλάδα. Πάντα στην Ελλάδα η γρίπη εμφανίζεται μετά τις 15 Δεκεμβρίου, 10 με 15 mm-hmm. Δεκεμβρίου. Αγωνία και για τους γονείς, καθώς με την πρώτη αδιαθεσία τα παιδιά πρέπει να εξεταστούν και για κορονοϊό. Τα επόμενα βήματα για τις σχέσεις με την Τουρκία σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, που κάλεσε την Τουρκία να προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα για τον καθορισμό της ΑΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκτός από τις διερευνητικές επαφές που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, εκκρεμεί και μια συνάντηση σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου, όποτε και ανακοινώθηκε η Συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας για την επανέναρξη των ερευνητικών επαφών, οι δύο πλευρές στήρουν σιγή ασημάτου για την έναρξη και το χρονοδιάγραμμά τους. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είναι προγραμματισμένοι να παραστούν σε διεθνές φόρουμ στην Πρατισλάβα, αλλά είναι άγνωστο εάν θα συναντηθούν. Διατυπώνω αυτή την ελπίδα, η Τουρκία να ακολουθήσει το πρώτο βήμα που ήταν θετικό βήμα, την απόσυρση του όρου της ΡΕΙΣ, με άλλα θετικά βήματα και ελπίζω οι διερευνητικές μας συνομιλίες με την Τουρκία να ξεκινήσουν γρήγορα. Σε συνέντευξή του στην Ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας εμφανίστηκε για άλλη μια φορά με προκλητικό λόγο κατά της Ελλάδας. Οι ισχυρισμοί για τα ελληνοκυπριακά θαλάσσια σύνορα είναι υπερβολικοί και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο. Η επίτευξη ενός δίκαιου θαλάσσιου ορίου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο κύριος πυλώνας της πολιτικής μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η Τουρκία, ξεκινώντας από τον πρόεδρο Ερντογάν, κάλεσε τα παράκτια κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για διάλογο και συνεργασία. Ο Μεύλου Τσαβούσογλου προχώρησε ένα βήμα περισσότερο, σχολιάζοντας προκλητικά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Να μην τολμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιβάλλει κυρώσεις. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Κάρπαθο με αφορμή την 76η επέτειο του Παναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος και κατέθεσε στεφάνη στη μνήμη του ηρωικού σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, που έχασε τη ζωή του όταν στη διάρκεια αερομαχίας του F-16 που κυβερνούσε συγκρούστηκε με ένα τουρκικό μαχητικό. Ζήσαμε ένα ιδιαίτερα έντονο καλοκαίρι, η Ελλάδα είναι μαθημένη σε αυτά. Μακάρι να περάσουμε, να ζήσουμε σε ήρεμους καιρούς και σε ήρεμες θάλασσες πάντα σαν αυτή τη σημερινή. Τη στιγμή πάντως που στρατιωτικοί δίνουν σκυτάλη στους διπλωμάτες για την απεμπλοκή, οι γείτονες δείχνουν να κινούνται και σε άλλο επίπεδο, αφού εξέδωσαν ναύτεξ για ασκήσεις νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, επιχειρώντας να ακυρώσουν ήδη δεσμευμένη περιοχή από τις ελληνικές αρχές. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.